Γιώργος Τράπαλης, εκλογολόγος, πολιτικός αναλυτής από την Good Affairs. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι με βάση τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και τις εκτιμήσεις που είχατε, επιβεβαιωθήκατε σε ό,τι αφορά στο αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο, αν και βλέπω ότι διάφοροι άλλοι δεν προσέγγισαν το θέμα του, ας πούμε, του ντέρμπι στο δεύτερο γύρο, στη δεύτερη θέση, συγγνώμη, με Γερουλάνο κλπ. Τέλος πάντων. Από εδώ και πέρα... Όπως θυμάστε, από την αρχή είχαμε τονίσει ότι αν κάποιος μπορεί να μπει στο δεύτερο γύρο, ήταν εκτός από τους Νίκο Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα που εξ αρχής είχα προεξοφλήσει ότι είναι μέσα, ήταν ο Παύλος Γερουλάνος. Ήταν πολύ πιο κοντά, ο οποίος ειδικά το τελευταίο δεκαήμερο ανέπτυξε δυναμική. Ειδικά μετά το debate, πραγματικά ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος κρατούσε δυνάμεις από πριν. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχαμε δει στην εταιρεία μας, ότι ο Παύλος Γερουλάνος υπήρχε. Δηλαδή υπήρχε σε ένα ποσοστό το οποίο ήταν καλό. Δηλαδή, όταν λέμε καλό, εννοούμε κάτι μεταξύ του 15 και 20%. Και μετά το debate πήρε δυνάμεις και φαινόταν ότι αν είχε περίπου 10 μέρες ακόμα, αλλά αυτό προφανώς όλοι ξέρουμε πότε είναι εκλογές, δηλαδή είναι μια σοβαρή εικασία. Μάλλον θα ήταν αυτό στο δεύτερο γύρο. Βέβαια, ξαναλέμε ότι αυτό είναι ένα τελείως θετικό ερώτημα, γιατί με την ίδια λογική το debate θα μπορούσε να γίνει μετά από 10 μέρες, με διαφορετικές καταστάσεις κ.ο.κ. Μάλιστα. Γι' αυτό εξαίρεσα σας, γιατί θυμάμαι ότι το είχατε πει ότι ο Γερουλάνος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σπάσει το φαινόμενο δίπολο. Λοιπόν, επόμενη μέρα. Τώρα το Πασόκ τι προοπτικές έχει? Με βάση το αποτέλεσμα. Τώρα το Πασόκ τι προοπτικές έχει? Το θέμα είναι ότι τελικά πόσοι ψηφίσανε. Βασικά, ποιοι είναι αυτοί που ψηφίσαν? Ψηφίσαν 300.000 και κάτι. Από μόνο του το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό ως αύξηση. Γιατί λένε ότι ψηφίσαν 300.000. Πραγματικά είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Ναι, αλλά την προηγούμενη φορά με το Πασόκ σε μονοψήφια νούμερα είχαν ψηφίσει 278.000. Το Πασόκ της επιβίωσης του 2017, το θυμόμαστε όλοι, ψηφίσανε 210.000. Θέλω να πω ότι τελικά καλό είναι να συγκρίνουμε, είναι σαν τα αμοιβαία κεφάλαια, να συγκρίνουμε τις προηγούμενες αποδόσεις. Το Πασόκ λοιπόν είχε μικρότερη ποσοστιαία άνοδο από ό,τι είχε, στις προηγούμενες εκλογές. Δεύτερον, τα περίφημα νέα μέλη, να δούμε τελικά πόσα είναι, γιατί διάβασα διάφορες κάρτες ότι περίπου το 1 τρίτο είναι νέα μέλη. Ναι, αλλά όπως φαίνεται τα νέα μέλη και πολλά ήταν ήδη εγγεγραμμένα από πριν ως φίλοι, δεν τα βρίσκαν. Πράγματα τα οποία γίνονται στα κόμματα. Δεν είναι κάτι προβληματικό αυτό στην καταγραφή. Αν πραγματικά τα νούμερα είναι αυτά τα οποία βλέπουμε στις πρώτες έρευνες, αλλά κρατώ μια επιφύλαξη, γιατί πραγματικά θέλω να περάσουν 2-3 μέρες για να δούμε όλα τα στοιχεία αναλυτικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο αυτό να το πούμε με σιγουριά. Αν πραγματικά αυτοί οι οποίοι ψήφισαν Πασόκ σε ευρωεκλογές και συμμετείχαν, αποτέλεσαν πάνω από το 80% του μείγματος, το οποίο αποτυπώνεται και στο ποσοστό του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος Νίκος Ανδρουλάκης, να θυμίσω, ότι έβγαζε τα ποσοστά λίγο κάτω από 30%, όσο το δείγμα είχε πάρα πολύ Πασόκ ευρωεκλογές. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι το Πασόκ τελικά δεν πέτυχε κάποια ισχυρή διεύρυνση στην κάλπη, ούτε από αριστερά, ούτε από δεξιά του, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η επόμενη μέρα του Πασόκ, όποιος και αν τελικά από τους δύο βγει πρόεδρος, θα δούμε τι θα γίνει, γιατί θα κάνω μια ανάλυση για τους δύο και τι σημαίνει είτε ο Χάρης Δούκα είτε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να συγκρατήσει τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, κάτι το οποίο το έχουμε πει, κύριε Καλαρίτη, πολλές φορές στο παρελθόν, ότι το Πασόκ πάντα όταν έχει εκλογές ανεβάζει τα ποσοστά του, φτιάχνει προσδοκίες, αλλά τελικά αυτό δεν το συγκρατεί. Πόσο δε μάλλον σε μια περίοδο που, παρόλο που και από τα αριστερά και από τα δεξιά γίνεται σεισμός, το ίδιο φαίνεται να μην κερδίζει. Προλάβατε την ερώτησή μου. Επειδή το Πασόκ συνήθως συσπηρώνεται και αυξάνει δυνάμεις, δηλαδή ανακτά δεξαμενές, όταν υπάρχει μια προοπτική υπόνοια εξουσίας, με οποιοδήποτε τρόπο να συμμετάσχει ως συγκυβέρνηση κλπ. Εδώ το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά αριστερά του Πασόκ υπάρχει μια κατάρρευση και το Πασόκ καταγράφεται de facto δημοσκοπικά ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα το βοηθήσει να ανακτήσει, δηλαδή να ανοίξουν δεξαμενές και να επανέλθουν ψηφοφόροι οι οποίοι είναι αποστασιοποιημένοι με την προσδοκία ότι μπορεί να παίξει ρόλο στις εξελίξεις? Αφενός να σας θυμίσω ότι πέρσι τέτοια εποχή γινόταν ένα αντίστοιχο. Υπήρχε μια αντίστοιχη προβληματική διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη. Μάλιστα, εκείνη η εκλογή του Στέφανου Κασελάκη χτύπησε οριζόντια αυτοδιοικητικά τον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν δια της τεθλασμένης και μια βοήθεια,
δεν μπορούμε να λέμε καλύτερα τη λέξη, αλλά ήταν μια καλή συγκυρία για τον Δήμο της Αθήνας, ένας πιο σοβαρός τότε υποψήφιος, ένας πιο μεστός κυβερνητικά όσον αφορά το Δήμο, που ήταν ο Χάρης Δούκας, να ξεπεράσει τον Κώστα Ζαχαριάδη. Και όπως είχαμε αναλύσει από νωρίς, αν ο Χάρης Δούκας ήταν στο δεύτερο γύρο, θα κέρδιζε τον Κώστα Μπακογιάννη. Αυτό λοιπόν το έχουμε ξαναδεί και τότε με ένα Πασόκ το οποίο ήταν απόλυτα προβληματικό στην κοινοβουλευτική του θητεία τους επόμενους 4-5 μήνες, αφήνουμε την επικοινωνιακή δυνότητα του Στέφανου Κασελάκη, κατάφερε να κάτσει. Γιατί πάρα πολύ απλά ακολουθούσε είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε το ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ αργά σε όλες τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου. Να θυμίσω το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, το θέμα των πανεπιστημίων, το θέμα της ψήφου του αποδήμων, που και στα τρία το ΠΑΣΟΚ αργούσε πάρα πολύ να πάρει θέση. Αυτά το οδηγεί στην τρίτη θέση. Επανερχόμαστε τώρα, στο σήμερα. Είμαστε σε μια ίδια κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ακόμα χειρότερη, αλλά ακόμα χειρότερη τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ξέρουμε τελικά τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που οι προσδοκίες είναι αρνητικές. Αυτό που λέω είναι ότι όσο το ΠΑΣΟΚ έχει πάρα πολύ ΠΑΣΟΚ ευρωεκλογών, δηλαδή αν το μείγμα του ήταν αυτό, κατανοούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπτύξει κυβερνητική προοπτική. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις έρευνες στην απάντηση για κυβερνητική προοπτική ήταν μπροστά είτε η κυρία Διαμαντοπούλου είτε ο κύριος Δούκας, δύο άτομα τα οποία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα μπορούσαν να φέρουν κόσμο στην κάλπη από διαφορετικά σημεία προφανώς του πολιτικού μέσα στην πολιτική παλέτα. Όμως το κυρίαρχο ήταν ότι μιλάγαμε για δύο άτομα τα οποία είχαν μια διαφορετική πρόταση εξουσίας η οποία εν δυνάμει θα μπορούσε να συγκινήσει άλλους ψηφοφόρους. Τελικά φάνηκε ότι αυτοί οι ψηφοφόροι περιμένουν τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και αναλόγως θα έρθουν να το στηρίξουν. Τώρα, άρα πάμε στην επόμενη μέρα λοιπόν. Τι σημαίνει ο ένας και τι σημαίνει ο άλλος. Αν η επόμενη μέρα λοιπόν δεν έχει για αυτούς τους ψηφοφόρους μια αλλαγή ηγεσία, η οποία ήταν πάντα ένα κυρίαρχο κομμάτι στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή σε κάθε ερευνητική διαδικασία ήταν περίπου στα 2/3. Δεν υιοθετώ την πρόταση του κύριου Δούκα για το 70% και το 80% που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Μπαίνω ότι οι πολίτες οι οποίοι απαντούσαν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, τους υπόλοιπους ήταν πολύ μεγαλύτερο, θέλαν αλλαγή ηγεσία. Γιατί πάρα πολύ απλά το ΠΑΣΟΚ βλέπανε ότι με την σημερινή κατάσταση δεν μπορούσε να αναπτύξει. Να μπει σε μια ενδυνάμει κυβερνητική τροχιά. Και αυτά φαινόντουσαν από όλες τις έρευνες, όταν ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν σαφώς χαμηλότερα σε ποσοστά καταλληλότητας για πρωθυπουργία από πάρα πολλούς άλλους επικεφαλείς που πέραν μικρότερα ποσοστά. Το θέμα λοιπόν τώρα είναι αν θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει την επόμενη μέρα, είτε με τον ίδιο επικεφαλής, ο οποίος θα μπορέσει να συσπυρώσει το ΠΑΣΟΚ και να ανεβάσει πιθανά λίγο τις δυνάμεις του, αλλά πολύ δύσκολα θα μπορέσει να μπει σε μια άλλη προοπτική. Ναι. Ή αν ο όποιος άλλος επικεφαλής, και βάζω όχι μόνο τον κύριο Δούκα, την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Γερουλάνο, θα ήταν αυτοί οι επικεφαλείς οι οποίοι θα έβαζαν ξανά το ΠΑΣΟΚ σε διαφορετικές ράγες. Αν τελικά είναι αυτός ο κύριος Δούκας ο οποίος θα μπορέσει αυτό να το πετύχει, κατά τη γνώμη μου, αυτές τις μέρες πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική ότι το ΠΑΣΟΚ όχι απλά αλλάζει, θα προσπαθήσει να διευρυνθεί και να ενώσει τις φυλές του, αλλά και ταυτόχρονα να δείξει ότι την επόμενη μέρα μπορεί το κάτι διαφορετικό. Δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής πάντως. Δηλαδή, δεν έχουμε ακούσει κάτι το οποίο να αποτελεί ταυτόχρονα και οραματικό και διαχειριστικά επαρκές. Διότι εδώ τα ζητούμενα από ό,τι φαίνεται είναι δύο. Δηλαδή, να υπάρξει ένα όραμα. Γενικά, αναφέρομαι στη χώρα, έτσι, πολιτικό να υπάρχει, γιατί η χώρα έχει ισορροπήσει σε χαμηλές προσδοκίες γενικώς. Παρότι γίνονται πράγματα, εξελίσσονται πράγματα, υπάρχει μια αμφισημία. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να κινητροδοτεί πάρα πολύ πολιτικά, γι' αυτό και τα χαμηλά ποσοστά όλων των κομμάτων. Και το άλλο είναι... γι' αυτό και για το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα που λέγαμε, πραγματικά σε απαντήσεις της νέας εποχής, το ΠΑΣΟΚ ακόμα, βασικά σε ερωτήσεις της νέας εποχής, δεν έχει φέρει την απάντηση. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σαν ένα ανθεκτικό Nokia. Την εποχή του iPhone και των κινητών, των smartphone της επόμενης γενιάς. Αυτό είναι σίγουρα κάτι προβληματικό και έρχεται και ακουμπάει στον επικεφαλής. Το θέμα είναι να δούμε αν ο άλλος διεκδικητής μπορεί τις επόμενες ημέρες να φτιάξει έναν οραματικό λόγο
να πει πράγματα, γιατί πια είναι οι δυο. Δεν έχει δηλαδή το πρόγραμμα του ενός και του άλλου που θα χτυπήσει με διάφορες τακτικές ένας από τους έξι τους άλλους. Πια μιλάμε για δύο υποψηφίους, μιλάμε για έναν πρόεδρο που έχει δείξει τα θετικά του και τα αρνητικά του, μιλάμε για έναν διεκδικητή ο οποίος οφείλει να δείξει τα θετικά του, αλλά αντίστοιχα να δούμε και τα αρνητικά του. Και αυτή τη στιγμή οι προσδοκίες, και αυτός ο οποίος μπορεί να είναι game changer, είναι ο ίδιος ο κύριος Δούκας. Πάνω στον κύριο Δούκα θα φανεί τελικά εάν μπορεί να φτιάξει αυτές τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις της νέας εποχής, θα μπει σε μια διαδικασία ανταλλαγής πυρών με τον κύριο Ανδρουλάκη, που αν πάμε στο δεύτερο, στην δεύτερη συζήτηση, προφανώς ο κύριος Ανδρουλάκης είναι το φαβορί. Για να μην είναι πολύ απλά το φαβορί, πρέπει να γίνει το ακριβώς ανάποδο. Να δούμε από τον κύριο Δούκα κάτι το διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή με τους σημερινούς συσχετισμούς, τώρα που μιλάμε έτσι, και με τις ημέρες που υπολείπονται, οι πιθανότητες είναι με τον κύριο Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Όπως είπαμε, το πρώτο κομμάτι που σας είπα από ότι, ότι ήταν αμυγός Πασόκ. Άρα αυτό ευνοεί τον κύριο Ανδρουλάκη. Έδωσε στον Νίκο Ανδρουλάκη την πρώτη θέση. Ναι. Τώρα, η αναλυτική διαδικασία, η ερευνητική διαδικασία μέσω της ανάλυσης την οποία κάνουμε στον κάθε υποψήφιο, καταλαβαίνουμε κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι ο κόσμος ο οποίος στήριξε την Άννα Διαμαντοπούλου έθετε πάντα ένα ζήτημα ότι σε περίπτωση που η κυρία Διαμαντοπούλου δεν είναι στο δεύτερο γύρο, δεν θα συμμετάσχει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο όποιος κόσμος κινηθεί από τη μία από την άλλη πλευρά θα είναι σαφώς λιγότερος και λιγότερο κρίσιμος από τον κύριο Γερουλάνο, για παράδειγμα. Στον κύριο Γερουλάνο υπάρχουν τα εξής στοιχεία. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα δράσουν οι ψηφοφόροι του. Είδαμε την εσωτερική κόντρα και ήταν και λογικό ότι έθεσε ότι ο επόμενος πρόεδρος πρέπει να είναι βουλευτής, γιατί έβαζε τον εαυτό του ως αντίπαλο του κύριου Ανδρουλάκη απέναντι στην κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Δούκα. Είναι ένα ζήτημα πραγματικά το οποίο ήταν τακτικό μέσα σε όλη την προεκλογική καμπάνια. Από την άλλη μεριά, οι ψηφοφόροι του κύριου Γερουλάνου θα τους λέγαμε ότι ήταν πιο πολύ του κοινωνικού Πασόκ, πιο κοντά στον κύριο Παπανδρέου ιστορικά, οπότε έχουν πιο πολλές συγγένειες με ψηφοφόρους του κύριου Δούκα. Υπάρχει μια θεωρία πάντα στους δεύτερους γύρους ότι τα πουλιά που έχουν το ίδιο πτέρωμα κάποια στιγμή συναντιούνται. Το θέμα είναι να δούμε αν τελικά αυτό επιβεβαιωθεί ή θα επιβεβαιωθεί κάτι διαφορετικό στην κάλπη. Φυσικά δεν προκαταβάλλουμε κανένα αποτέλεσμα, γιατί το αντίστοιχο που σας είπα για τα πουλιά ισχύει για τους ψηφοφόρους κυρίας Διαμαντοπούλου και τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα δούμε λοιπόν τελικά τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο από το μείγμα το οποίο θα ψηφίσει. Και κυρίως από την αποχή του δεύτερου γύρου, που όσο μεγαλύτερη είναι, που είναι προφανές ότι ευνοεί τον πρώτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε να πολύ. Είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Τράπαλης, εκλογολόγος, πολιτικός αναλυτής, Good Affairs. Τον ευχαριστούμε.